Είμαστε μια πόλη κωμωδία. Δηλαδή, άμα ζούσε ο Αλέκος ο Σακελάριος και ο Χρήστος ο Γιαννακόπουλος, άμα ζούσε ο Φόσκολος και ήταν πιο νέα η Έλενα Ακρίτα και ο Μιχάλης ο Κυρίτσης, οι οποίοι εβδομηταρίζουνε και ερχόταν εδώ πέρα στην πόλη, νομίζω θα βγάζανε μεγάλα γούστα και θα ήταν πηγή έμπνευσης αυτή η πόλη για να γράψουν νέες ιστορίες και να τις παρουσιάσουν στην τηλεόραση και στον κινηματόγραφο, όπως έλεγε ένας θείος μου που έχει πεθάνει. Πήγα, λέει, στον κινηματόγραφο. Ο αθλητικός ο Παγλαμάς, πώς το λένε, ο Νταλαβερτζής, πώς το λένε, καλεί τη Βέρεια, λέει, γιατί η Βέρεια, ο Λαναρίς, στήσανε το μάτσο, Ολυμπιακός, Βέρεια 3-0, μπήκε ο Λαναρίς με τους παίκτες. Βγάζει το μεσημέρι, ο Μπούζος δεν ήτανε, βγάζει μια μεγάλη μορφή, μια μεγάλη μούρη, τον Βίκτορα τον Μητρόπουλο και βγάζει και τον άλλο τον Παραλαπίπα, να πούμε τον Τζαρούχα. Έτσι. Λέει ο άλλος που είναι γάτα, γάτα. Λέει, κοίταξε να δεις, κύριε Μπούζο, εδώ το θέμα είναι ότι και ο κύριος Μαρινάκης να έχει πρόβλημα και στα σίδερα να τον βάλουν, ξέρω εγώ, και άμα βγει καταδικαστέως, ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα γιατί ο κύριος Πετρόπουλος, ο Κουρούμπαγλά, δεν τόλμησε να φωνάξει τον Ολυμπιακό, φωνάξε τη Βέρεια. Πετάγεται ο άλλος εκεί, δεν αφήνει τον άλλο να μιλήσει. Αυτός που είχε φέρει τον πώς το λέγανε, ρε Δήμαρα, τον μεγαλομέτωχο στον ΠΑΟΚ εκεί που τον έφεραν. Από την Έγινα, ρε, έναν, που έμοιαζε με τον Κινούση, ρε. Τον Καμπάνι, ρε. Τον Καπετάνιο. Έλεγε, πώς το λένε, ο Τσαρούκας, ο Καπετάνιος, κύριε Πετρουλάκη, ο Καπετάνιος έχει πάρει λεφτά, πάρει πάρα πολλά λεφτά και θα πάρει τον ΠΑΟΚ, θα πάρει τον ΠΑΟΚ, γιατί θα δημιουργήσει μια μεγάλη ομάδα, έχει πολλά χαλάβια, πολλά χαλάβια, πολλά χαλάβια, πολλά χαλάβια, έχει χαλάβια. Τον άκουγαμε και εμείς, τι λέω, πώς είσαι. Μας παρουσίασε τον Καμπάνι σαν τον πλήρωχο του Τιτανικού, τον Σμιθ. Τέλος πάντων. Και θα το διακόπτει τον αυτό και να του λέει: όχι, θα πέσει. Κύριε Μητρόπουλε, σας παρακαλώ, μια διακόπτω, τα έχω δύο πτυχία. Δεν τα κάνει τα πτυχία, γάμα. Και τέσσερα πτυχία έχει ο άλλος και δεν έχει κόμενα. Ο άλλος έχει πέντε πτυχία και δεν έχει μία. Τι μας διάζουνε, ρε. Τσαρούχα τα πτυχία σου να πούμε, έχει πτυχία. Εδώ είναι ο νόμος του ισχυρού. Κουρούμπαγλά. Κάτσε τώρα να μάθει από τον Ραπτόπουλο τι θα γίνει. Άκου κουρούμπαγλά, Τσαρούχα να μαθαίνει. Όπως ένας μεγάλος άντρας με λεφτά και εξουσία έχει μια γκόμενα, έχει ξεπατώσει το πείδημα, την κλεντάει από εδώ, την κάνει από εκεί, την πληρώνει, του κάνει τα γούστα, της κάνει τα γούστα γιατί στη σχέση υπάρχουν οδύνο ένα κτλ. Ξαφνικά η γκόμενα να με φεύγει να πάει σε κάποιον ο οποίος είναι υποδεέστερος, με λιγότερα χρήματα, λιγότερο ωραίος κτλ. Τρελαίνεται αυτό, σου λέει, ρε το μπούστι, τι είναι δυνατόν να μου φάει την γκόμενα. Κάνει δύο πράγματα, δύο τινά. Ή κάνει σαν τον Πλατινί που του πήδωσε τη γυναίκα ο Λαριός και πήγε έφαγε το Λαριός από την Εθνική. Ή λέει τη γυναίκα του, άντε μωρή, να πούμε και τα λοιπά. Υπάρχουν όμως και οι οποίοι τους γουστάρουν να βλέπουν και να παίρνουν και μάτι. Πώς κάνουν οι Ιταλοί. Σου λέει να παίρνω μάτι τη γυναίκα, πώς γίνεται και τα λοιπά. Εδώ η Βέρεια απάτησε τον Ολυμπιακό. Τον απάτησε τον Ολυμπιακό η Βέρεια. Δηλαδή πήγε και πηδήθηκε με τον ΠΑΟ. Του λέει φύγε εσύ, δεν σε γουστάρω άλλο, να πούμε. Και πήγε με τον ΠΑΟ. Όλη η ιστορία σε αυτή την ιστορία με τη Βέρεια είναι αυτό το παιχνίδι που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ και το παίζει καλά ο Ολυμπιακός. Κάνει ο Ολυμπιακός, λέει: θα είμαι φίλος με την Καλονή, θα είμαι φίλος με τη Βέρεια, θα είμαι φίλος ξέρω εγώ με την Κέρκυρα, θα είμαι φίλος ξέρω εγώ με ποια άλλη, θα είμαι φίλος. Και του λένε ο Γκαγκάτσης και κάτι μάγκες του Σαββίδη: κοίτα να δεις, εδώ για να πάρεις πρωτάθλημα δεν πρέπει να κάνεις φιλίες. Και πάει να μιμηθεί και παίρνει τη Βέρεια φιλινάδα. Στέλνει τον άλλο τον Βρίζα που του λες καλημέρα τη Δευτέρα. Και το μυαλό του πάει αργά του Βρίζα, στη Θεσσαλονίκη εμείς πάει αργά. Αργά, Τετάρτη λέει, καλησπέρα. Καλημέρα του λέει Δευτέρα, ο Βρίζας λέει Τετάρτη καλησπέρα. Λοιπόν, δημιουργείται μια κατάσταση τέτοια και πάει ο Βρίζας λέει και να πάρουν τη Βέρεια, τι κάνουν πάω με. Και έρχεται η ΕΠΟ, η οποία είναι Ολυμπιακό κρατούμενο και λέει, τι είπες Βέρεια, έφυγες από μένα. Κάηκες, τα να πού δικιά μου είσαι, δεν είσαι του ΠΑΟΚ και φυσικά θα σωθεί ο Κομπότης και θα πέσει Βέρεια. Και βγαίνει ο Τσαρούχας στο ραδιόφωνο, είχε τη φωνή του Ντόναλντ Ντακ να πούμε, και αρχίζει τον Μπούζο, ο Μπούζος άλλο κουφά, άλλο που δεν θέλει και ο Μπούζος, να κάνουμε νούμερα και καλά κάνει, και εγώ τα ίδια κάνω, για να λέει, εγώ πτυχία, εγώ και το δίκαιο το ξέρω πολύ καλά, και κύριε, πώς το λέγα τον άλλο, κύριε Βίκτορα Μητρόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, θα μπορείτε να αμφισβητήσετε την νομική μου υπόσταση και... Ποια νομική σου υπόσταση, ξέρεις σημαίνει να είσαι δυνατός στο χώρο. Να είσαι δυνατός, να έχεις την εξουσία. Χαίστε τα χριστιανισμοί.
Καπιταλισμοί, κομμουνισμοί, ο νόμος του ισχυρού. Ο νόμος του ισχυρού είναι. Πάει να πούμε στη μύγα την τρώει, να πούμε ο βάτραχος. Σπάει να πούμε μετά το άλλο το ζώο, τρώει το βάτραχο. Πάει το λεοντάρι, τρώει το ελάφι που έχει φάει το βάτραχο. Ο νόμος του ισχυρού. Τόλμησε η Βέρεια να παυτωθεί με τον ΠΑΟΚ και να κερατώσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα τι. Θα πάρει τη Βέρεια σήμερα, αύριο θα πάρει κανένα όφι. Μεθαύριο θα πάρει, ξέρω εγώ, τον Πανθρακικό. Και τι θα μου κάνει εμένα, κόντρα ρελάς ο ΠΑΟΚ. Θα ανέβει και ο Μελισανίδη, θα έχουμε άλλα. Σου λέει τι, κουνήθηκες Βέρεια. Εμείς στείλαμε τα μας 3-0 και τώρα θες να πάρουμε τον ΠΑΟΚ. Αν δεν τράβα τώρα από την ΕΠΟ στη ΓΑΜΑ Εθνική, στη ΒΙΤ Εθνική. Έχω και τον Πετρόπουλο εδώ πέρα, ο οποίος, ποιος θα τολμήσει να πει, θα ρίξει τον Ολυμπιακό ΒΙΤ Εθνική. Η Βέρεια θα πέσει ΒΙΤ Εθνική. Κινδυνεύει κανένας δικαστής να είναι σε κανένα λάκκο μέσα ή να τσιμετωθεί κανένας δικαστής. Άμα πέσει η Βέρεια, όχι βέβαια. Για να πέσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή και η ΑΕΚ. Α, άντε να βάλω και τον ΠΑΟΚ μέσα. Άντε για χαρά. Για τα χρέη θα πεις. Ποια χρέη. Για τον Ιβάν που τα πλήρωσε. Ποιος πλήρωσε. Πλήρωσε ο Ιβάν τα χρέη. Πόσο μπορεί έχεις. Πόσο έχω. Είσαι ένα 85. Και χειροδύναμος. Έχεις και μουσια. Είσαι και νέος. Και πιστεύεις ότι η Ιβάν πλήρωσε τα χρέη. Ωραίος είναι αυτός. Αλλά. Τι άλλα. Είναι μια εταιρεία. Πώς τη λέει την εταιρεία του Ιβάν. Βοήθαμε ρε Ποκολόγο. Δημέρα. Μάλιστα. Είναι μια άλλη εταιρεία. Πάει πάω. Αυτή είναι η Δημέρα. Από πού πήρε τα 10,5 εκατομμύρια ο Ιβάν. 10,8. Την πήρε από τα Δημέρα. Θα πήγε εδώ. Δύο εταιρείες του ίδιου. Έτσι. Μάλιστα. Αυτή η Δημέρα δεν θα τα πάρει πίσω τα λεφτά. Θα τα πάρει πίσω τα λεφτά. Ποκολόγο θα τα πάρει πίσω τα λεφτά. Θα τα πάρει πίσω τα λεφτά. Από πού θα τα πάρει τα λεφτά. Θα τα πάρει από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Τώρα οργανώνει την ΠΑΕΠΑΟΚ, όχι να αγοράσει παίκτες, αλλά να πουλήσει κάποιους παίκτες, αν μπορέσει, να βγάλει λεφτά, να πάρει διαρκείας, να πάρει διαφημίσεις, να κάνει την μπουτίκ καλύτερη και σιγά σιγά λέει σε 7 χρόνια η ΠΑΕΠΑΟΚ θα πληρώσει το χρέος λίγο-λίγο με 0,25% που είναι στο χωριό στην Επανομή, 25%, 0,25% το όγκο, το χαμηλότερο, και θα πάει στη Δημέρα. Ποιος Ιβάν ρε μαλάκες πληρώνει τα χρέη. Η ΠΑΕΠΑΟΚ τα πληρώνει τα χρέη στη Δημέρα, σε 7 χρόνια. Βέβαια, εδώ ο Ιβάν Σαββίδης κάνει ρόμπα την Ταναπού τη Θεσσαλονίκη, ποδοσφαιρικά. Γιατί τι λέει. Ότι εγώ, χωρίς να κλέβω, με σωστή διαχείριση, πληρώνω τα χρέη με δάνειο. Έχω τον ΠΑΟΚ δεύτερο ή τρίτο στη βαθμολογία. Δεν χρωστάω σε παίκτη, δεν χρωστάω σε προπονητή, δεν χρωστάω σε κανέναν ο οποίος έχει να κάνει μαζί μου συναλλαγή, προμηθευτή κτλ. Όλοι είναι πληρωμένοι. Εντάξει. Ενώ τα παλιά τα χρόνια τον ΠΑΟΚ τον είχατε τέταρτο και το χρεώνατε συνέχεια με μεταγραφές, δεν πληρώνατε κανέναν κτλ. Άρα σας κάνει ρόμπες. Και εμένα έκανε ρόμπα γιατί εγώ δεν πίστευα ότι θα πληρώσει έστω και έτσι. Σας κάνει ρόμπες στη Θεσσαλονίκη, μας κάνει ρόμπες. Δεν κάνει μόνο ρόμπα τον ΠΑΟΚ και το σύστημα του ΠΑΟΚ και το καριολίκι του ΠΑΟΚ. Κάνει ρόμπα και τον Ηρακλή. Του λέει: Εδώ μωρή εσύ που ανέβηκες κατηγορία, έπεσε άδικα, αλλά ανέβηκες κατηγορία με τον Ιωαννίδη, τον Αφταράκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή, πώς το λένε, τον Γιάννη, τον Αφταρά, τον λαϊκιστή. Έτσι δεν είναι. Ανέβηκε ο Ηρακλής. Πολύ ωραία. Πλήρωσε κανέναν. Ο Κατσαμπής ακόμα παίρνει 500 χιλιάρια. 40 παίκτες χωρίς να πάρουν λεφτά. Το ΙΚΑ το ΤΕΒΕ απλήρωτα. Προμηθευτές απλήρωτοι κτλ. Η άλλη αμαρτωλή, το άλλο το σωματείο εκεί, το ελεϊνό, δεν πλήρωσε παίκτες. Με το άρθρο 44. Δεν πλήρωσε προπονητές. Δεν πλήρωσε σπίτια νοικιαζόμενα. Δεν πλήρωσε εστιατόρια, δεν πλήρωσε προμηθευτές. Τους βάζει ένα φέση, ξαναδημιουργεί χρέη, τις τα μηδενίζουν, τους ξαναδημιουργεί χρέη, ξαναπτωχεύει, βάζει άλλους 100 παίκτες να πούμε στο Λούκι και μας κάνει ο Σαββίδης ρόμπα, πανελληνίως. Άρη, Ηρακλή και τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τους κλεχλέδες εκεί με τα μάγουλα, τους βιολίδες και τα λοιπά που το χρεώνανε, τον είχαν τρίτο, τέταρτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και έρχεται αυτός και λέει: Χωρίς να κλέψω, χωρίς να κλέψω και χωρίς κόσμο στην Τούμπα, εγώ τον πάω με διαχείριση σωστή, τον έχω να πούμε στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Και να πω και κάτι τελευταίο. Πλήρωσε τα χρέη ο ΠΑΟΚ σήμερα, 12 του Μαΐου 2015, και δεν πήγε κανένας ΠΑΟΞής να χειροκροτήσει τον μεγαλομέτοχο. Ούτε ένας. Ένας φελός πήγε με ένα μοτοσακό από τη Βέρεια. Και πρέπει να ήταν και ψιλογκάου αυτός. Εντάξει, ψιλογκάου τον άκουσα. Φώναζε. Δεν έλεγε ΠΑΟΚ.
Κατάλαβα λέω. Για να πάει εκεί μπερδεμένο. Και πήγε δυτικά. Και δεν βγάλανε οι σύνδεσμοι ούτε μια ανακοίνωση και κανένα δημοσιογράφο. Σάρα λέει, το ξέραμε λέει. Και τι έγινε λέει. Αυτονόητο ήταν ρε πούστηρες. Έπρεπε να σα πάει στη Γάμα Εθνική όπω είπε ο Σαββίδη. Να μην πληρώσει να πούμε μία. Μία. Και να σε πάει στον Ακροπόταμο να παίξει σαν του Αριανού. Να σε πάει να πούμε στην. Στο κοκκινόχωμα, να σε πάει να πούμε στο σουφλί, να σε πάει. Έτσι ήθελε, πούστη. Καταλάβες. Κατάλαβα να λες. Άντε, μπράβο.